Ποια μέτρα? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Διότι από τότε που κλείσαμε, που ανοίξαμε, με τις ίδιες συνθήκες κλείσαμε και με οι ίδιες συνθήκες διατηρούνται μέχρι τώρα. Κανένα μέτρο. Και όταν λέω κανένα μέτρο, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά εμείς όταν λέμε μέτρα, εννοούμε ουσιαστικά μέτρα. Μέτρα όπως είναι για παράδειγμα τα διαγνωστικά τεστ σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές και σε γονείς. Μέτρα όπως είναι 15 μαθητές μέσα σε κάθε τμήμα και όχι 25 και 27 μαθητές ανά τμήμα. Μέτρα είναι να καλυφθούν όλα τα κενά που δημιουργούνται είτε ως υφιστάμενα κενά είτε ως κενά από τις ειδικές άδειες συναδέλφων μας. Ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι και ως άνθρωποι αρρωσταίνουν ή είναι, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν το δικαίωμα ακόμα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί να μένουν έγκυες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κυβέρνηση με τις εγκληματικές ευθύνες να, όλα να τα μεταφέρει στην ατομική ευθύνη, με τις εγκληματικές της ευθύνες να μην δείχνει δεκάρα τσακιστή για να προστατευτούν όλες οι λαϊκές ανάγκες σε σχέση με την πανδημία, καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο πλεινάλθο και παραμένουμε. Με αυτή λοιπόν την έννοια, εμείς το χρέος μας το κάνουμε σε όλα τα επίπεδα και στα επίπεδα δηλαδή που μας αφορούν στο πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά και πώς μέσα στις τάξεις και με τις μάσκες και με τα αντισηπτικά και με τους καθαρισμούς των σχολείων, αλλά αντιλαμβάνεστε αυτά είναι ημίμετρα. Τα μέτρα ακόμα δεν ήρθαν. Ήρθαν στοιχείο πάνω, κάτι παγουρίνο όπως ακούσατε και τα αντισηπτικά τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουμε σε αυτή τη φάση αντισηπτικά και έχουμε φροντίσει να έχουμε, όχι ότι δεν θα πάρουμε αυτά που ήρθαν, αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε τα διαγνωστικά τεστ γίνονται σε επίπεδο ό,τι κάνει η περιφέρεια. Ο ΕΟΔΗ είναι, υποστελεχωμένος, οι άνθρωποι του ΕΟΔΗ είναι ήρωες και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες κενά που προσπαθεί η διεύθυνση να τα καλύψει και είναι ένα ζήτημα το πώς θα καλυφθούν. Κύριε Σκουβαλός, αφορά την πλατφόρμα για τα τεστ, αυτή δεν λειτουργεί που είπε το Υπουργείο. Η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί, αλλά λειτουργεί με ρυθμούς χελώνας. Αυτή τη στιγμή στην Παρασκευή μέσω του ΕΟΔΗ όσες έγιναν γύρω στα 88 διαγνωστικά.